και κύριοι, καλησπέρα σα. Θα ασχοληθούμε σήμερα με δύο πάρα πολύ σημαντικέ εξελίξεις. Καταρχάς, θα δούμε αμέσω τις πληροφορίε που υπάρχουν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Τούρκη προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ και θα δούμε και το μεγάλο ζήτημα που ανακύπτει για μία ακόμα φορά με τις ζημίες και τα προβλήματα της ΔΕΗ, το οποίο καταλαμβάνει κεντρική θέση στην προεκλογική ατζέντα. Να πούμε τελικώ ότι κάτι ήξερε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την προχθεσινή ομιλία του στο ΣΕΒ, στη Γενική Συνέλευση, αναφέρθηκε στην υποχρεοκοπία ΔΕΗ. Θα ξεκινήσουμε όμως με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες έχουν βγει πριν από λίγο, πηγή το Fear News και το World Energy News. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κύπρου σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων και καλωσορίζει την πρόσκληση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων προς την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλληλα μέτρα. Σύμφωνα με πηγές που έχουν Γνώση του θέματος, το κείμενο μπορεί να βελτιωθεί ή να επεκταθεί όταν συζητηθεί από τους ηγέτες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως υπάρχει καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της συνόδου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να τελειώσει γύρω στις 8 το βράδυ, ώρα Κύπρου. Α, να πούμε λοιπόν ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το σχέδιο συμπερασμάτων των 28 αναφέρει τα εξής... Όσον αφορά τις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες γεωτρήσεων στην Τουρκία, στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου του 2019 και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζει την πρόσκληση προς την Κομισιόν και την ΕΕΔ να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλληλα μέτρα. Η Σύνοδος καλείται να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις και να εκφράσει την όχι μόνο φραστική αλληλεγγύη της προς την Κύπρο, την ώρα που ο πορθητής βρίσκεται στη διαδικασία γεώτρησης 36,6 ναυτικά μέλη δυτικά της ΑΚΑΜΑ. Η Λευκοσία αναμένει από τη Σύνοδο Κορυφή να υιοθετήσει το κείμενο συμπερασμάτων που καταγράφηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρο Αναστασιάδη ενημέρωσε νωρίτερα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ, ο οποίο σημείωσε ότι το Συμβούλιο πρέπει να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη του προ την Κύπρο και να απαντήσει κατάλληλα στι τουρκικέ παραβιάσει. Παράλληλα, ο πρόεδρο Δημοκρατία είχε συνομιλία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, την Άγγελα Μέρκελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο Ζώζεφ Ντόουλ και άλλου ηγέτε. Θα δούμε περισσότερε πληροφορίε σε λίγο. Πάμε τώρα να δούμε. Να περάσουμε στον άλλο τομέα, δεν θα αφήσουμε βέβαια τις εξελίξεις που αφορούν την κλιμάκωση των τουρκικών κινήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ και το τι θα βγει σήμερα από το ε, Συμβούλιο ε, το Ευρωπαϊκό. Α, αλλά πάμε να δούμε ε, τα ζητήματα που ε, πήραν μεγάλη διάσταση σήμερα και στο χρηματιστήριο όσον αφορά τις ζημίες που παρουσιάζει η ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο. Πάμε να δούμε καταρχάς ε, τον πίνακα με τις μετοχές, με τις μεγάλες συναλλαγές. Να πούμε λοιπόν ότι οι πληροφορίε οι οποίε είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, βλέπουμε εδώ τη ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στο μείον 17,32%. Είναι κάτι στο οποίο η ΔΕΗ μας έχει συνηθίσει, είναι μια μετοχή η οποία παρουσιάζει μεγάλες πτώσεις και μεγάλες ανόδους. Σήμερα λοιπόν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών για ζημιογόνο πρώτο τρίμηνο και σε επίπεδο έμπιτα, άρα και με εκτεταμένες ζημίες σε καθαρά αποτελέσματα, καθώς και η ανησυχία για ενεργοποίηση της ρήτρα των πιστωτών σε σχέση με μια προβληματική χρηματοοικονομική θέση η οποία θα κραταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο. Έφεραν τη μετοχή στο μείον 17,32% όπως βλέπουμε, στο 1,7280. Έσπασε διαδοχικά τις αντιστάσεις της περιοχής 1,94-1,97 και στη συνέχεια ε, ε, έσπασε και την περιοχή του 1,75-1,80. Εάν συνεχιστεί αυτή η πτωτική κίνηση θα απορροφηθεί στο 1,62. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αναφέρει το ρεπορτάζ το οποίο... Έχει να κάνει ε, με το ζήτημα της ε, ΔΕΗ και με τις ζημίες οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλλά και άλλα ε, δεδομένα τα οποία ε, έχουν δημιουργήσει ανησυχία από τη μία στην αγορά, από την άλλη έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις στο ζήτημα αυτό τόσο από τις πρωτοκλασσάτους Τη Νέα Δημοκρατία όπω ο αντιπρόεδρο ο Κωστή Χατζηδάκη, όσο και απάντηση από το Υπουργείο Ενέργεια και από την πλευρά του Γιάννη Μανιάτη. Να πούμε λοιπόν ότι μπορεί αυτή η πραγματικότητα η οποία αναδεικνύεται, αναφύεται με το βαθύ πρόβλημα το οποίο αποτυπώνεται για τη ΔΕΗ να είναι και η ευκαιρία για την επόμενη κυβέρνηση να προχωρήσει σε γρήγορα δραστικά μέτρα σε κινήσεις διαρθρωτικές οι οποίες επιβάλλονται σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αυξήσει τα τιμολόγια που όπως έχουμε πει δεν είναι στις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων. Πάμε να δούμε καταρχά λοιπόν το ρεπορτάζ. Το πρώτο τρίμηνο του έτου καταγράφονται ζημίε ύψου 250 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και αρνητικό έμπιτα κατά 80 εκατομμύρια ευρώ. Καμπανάκι για την κατάσταση τη ΔΕΗ έχουν χτυπήσει οικονομικέ υπηρεσίε εταιρεία, προειδοποιώντα για την αδυναμία τη εταιρεία να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει τη έναντι σε εργολάβου, προμηθευτέ και φορεί αγορά μετά τον Αύγουστο, αν δεν ληφθούν μέτρα ενίσχυση κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Αφορμή για το συναγερμό που χτύπησε στη ΔΕΗ, στάθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτου. Μετά τα δραματικά αποτελέσματα του 2018, το πρώτο τρίμηνο του έτου φέρεται να έχει κλείσει με ζημίε 250 εκατομμύρια ευρώ και περίπου ένα αρνητικό επιτά 80 εκατομμυρίων ευρώ. Διαμορφώνονται συνθήκε που φέρουν την επιχείρηση, θα μπορούσε να πει κανεί, σε πρόθυρα μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση. Για να μην χρησιμοποιούμε του όρου χρεοκοπία, η οποία πολλέ φορέ δημιουργεί και μια κερδοσκοπία άνευ ε, αντικρίσματος. Σε σύσκεψη που λοιπόν, πραγματοποιήθηκε προημερών, η Οικονομική Διευθύντρια της Επιχείρησης, κυρία Κονίδα, ενημέρωσε η, η οποία έχει τη θέση του CFO και η οποία, όπως θυμάστε, είχαμε πει ότι είχε παρουσιάσει τι προοπτικέ επιχείρηση στου ξένου επενδυτέ στο συνέδριο τη Capital Link που είχε λάβει η χώρα στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Δεκέμβριο. Ενημέρωσε λοιπόν τη διοίκηση και του γενικού διευθυντέ για τα προβλήματα που δημιουργούνται για την επιχείρηση από τα πολύ κακά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτου, το οποίο μάλιστα είναι κατά τεκμήριο καλύτερο από το δεύτερο λόγω τη υψηλή υδραυλικότητα, ε, είναι σε ισχύ υδροηλεκτρικέ μονάδε και τη αντίστοιχη λειτουργία του χαμηλού λειτουργικού κόστου, αυτό ακριβώ των υδροηλεκτρικών μονάδων. Η Οικονομικών υπηρεσιών τη ΔΕΗ αναφέρονται στο γεγονό ότι δεν είναι πλέον διατηρήσιμοι δείκτε που διασφαλίζουν τι τράπεζες έναντι των δανείων που έχουν παραχωρήσει στη ΔΕΗ με αποτέλεσμα να μπορούν να ενεργοποιηθούν ρήτρε για την άμεση επιστροφή των δανείων. Ένα τέτοιο δείκτη είναι αυτό τη ρευστότητα, έπειτα προ τόκου πάνω από δύο, ενώ οι συμβάσει περιέχουν και ρήτρα επιστροφή δανείου όταν οι ανεξόφλητε οφειλέ προστέρη κινούνται από ένα όριο και πάνω, το οποίο η ΔΕΗ, σύμφωνα με την ενημέρωση τη κυρία Κονίδα, ξεπερνάει τον Αύγουστο. Οι δίκε ΔΕΗ αναζητεί ένα αγωνίω λύση σωτηρία, αφού το ενδεχόμενο να σκάσει η βόμβα στα χέρια τη πριν προλάβει να περάσει την επόμενη κυβέρνηση. Ε, φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος. Δεν νομίζουμε ότι βεβαίως θα φτάσουμε σε τέτοια σημεία. Εκείνο το οποίο είναι το πιθανό να γίνει είναι ότι μια νέα κυβέρνηση με, θα πάρει δραστικές και γρήγορες αποφάσεις και το κύριο θέμα είναι ότι θα πρέπει να δώσει στη ΔΕΗ τα οίκο του 2011, τα οποία εκτιμώνται σε ένα νούμερο στάξη των 200 με 300 εκατομμύριων ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκάρει το θέμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει και δεν θα τελειώσει από τη σημερινή κυβέρνηση. Αν η ΔΕΗ όμω πάρει ένα ποσό από αυτά, και βεβαίω υπάρχει και η, προ... η προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ενέργεια να μην υπάρξει εγγραφή πρόβλεψη ύψου 109 εκατομμύριων ευρώ για τόκου περιμερία που διεκδικεί ο ΑΔΜΙΑ από τη ΔΕΗ για παρακρατή ποσών προ την αγορά ηλεκτρισμού, κάτι που υποθέτει παρέτηση του ΑΔΜΙΑ ψυχητική απέτηση. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να το ολοκληρώσει ο σημερινός Υπουργό Ενέργειας, ο κύριος Ταθάκης. Οι προσπάθειες τελευταίες μέρες λοιπόν κινούνται σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις και η δίκη της ΔΕΗ πιέζει ε, είτε για την ανάκτηση των οίκων, θέμα το οποίο ο κύριος Ταθάκης ε, έφερε προχθές το πρωί στον Ευκλήτη τσακαλα... Τσακαλώτο είτε μέσω απόφασης της ΡΑΕ αυτή λοιπόν είναι η εικόνα της ΔΕΗ, πηγή News.gr και καθημερινή και βεβαίως όλα αυτά δείχνουν ότι ε, η ΔΕΗ στην παρούσα φάση ε, έχει επανέλθει σε ένα ιδιαίτερα προβληματικό ε, σε ένα ιδιαίτερα προβληματικό τοπίο και ασφαλώς είδαμε στη χρηματιστηριακή αγορά να εκδηλώνεται σήμερα αυτή η πτωτική τάση που περιέχει και πανικό από εκείνους οι οποίοι έχουν αγοράσει στο τελευταίο διάστημα και οι οποίοι φυσικά προσβλέπουν, προσδοκούν ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα πάρει γρήγορα μέτρα για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης ώστε να την ξαναφέρει σε μια σταθερή και κερδοφόρο πορεία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ε, για να μην υπάρξει αύξηση τιμολογίων να υπάρχει πλέον πρόγραμμα συνδυασμένων Α, συνδυασμένων ενδεχομένω πωλήσεων προ επενδυτέ και άλλων μονάδων πλην των λιγνητικών. Οι λιγνητικέ μονάδε οι οποίε δεν πολλούνται. Βλέπουμε ότι υπήρχε και χθε μια α, εναγώνια α, επιστολή του Προέδρου, του σημερινού Προέδρου, δηλαδή του κ. Παναγιώτακη, προ τη Βεστάγκερ, την ε, Επίτροπο, την Ευρωπαία του τομέα του ανταγωνισμού για να πάρουν οι λιγνητικέ μονάδε τα και να μπορέσουν έτσι να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος και στις ζημίες που έχουν από την υψηλή, το υψηλό κόστος που φτάσανε οι τιμές των ρήπων οι οποίες πενταπλασιάστηκαν μέσα σε 1,5 χρόνο. Και βεβαίω το βασικό πρόβλημα που υπάρχει με την επένδυση τη λεμαίδας 5, η οποία έχει φτάσει από το 1,5 δι να ξεπεράσει το, τα 900 εκατομμύρια και η οποία βεβαίω, εάν δεν πάρει αυτά τα λεγόμενα αποδεικτικά διαθεσιμότητα ισχύω, ε, ένα είδο βο βοηθητικών δεδομένων ε, ώστε οι λυνητικές μονάδες να μπορούν να είναι βιώσιμες είναι σαφές ότι θα είναι μια επένδυση την οποία η ΔΕΗ δεν θα έχει νόημα να την ολοκληρώσει. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για την επιχείρηση και να ξεκινήσουμε από τη δήλωση που έκανε ο Γιάννης Μανιάτης ο οποίος ήταν ο προηγούμενος Υπουργός Ενέργειας και ο οποίος είπε ότι το γεγονός ότι τελικά η σημερινή κυβέρνηση δεν εφάρμοσε το μοντέλο της μικρής ΔΕΗ ε, το οποίο είχε ο ίδιος προετοιμάσει οδήγησε την επιχείρηση στο χείλος της καταστροφής. Να πούμε επίσης ότι από την άλλη πλευρά Υπάρχει δήλωση του Υπουργού Ενέργεια του κυρίου Γιώργου Σταθάκη, ο οποίο λέει ότι οι επιθέσει Νέα Δημοκρατία έχουν ω αποκλειστικό στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ απαντάει ότι είναι αβάσματα όσα λέγονται για την οικονομική κατάσταση τη επιχείρηση και ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κωστή Χατζηδάκη, αναφέρει ότι η ΔΕΗ πάει να γίνει η νέα Ολυμπιακή. Αυτά προ το παρόν. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αφορά τις ε, τουρκικές ε, κλιμακώσεις όσον αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ. Παρακαλώ. Ε, ε, ναι, πάμε να δούμε λοιπόν τα, το ρεπορτάζ το οποίο, το οποίο υπάρχει από την Σύνοδο η οποία είναι σε εξέλιξη και θα δούμε α, αν προλάβουμε να έχουμε και φρέσκες ειδήσει από εκεί κατά διάρκεια της εκπομπής μας <coughs> για την τουρκική προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ και να επανέλθουμε να δούμε ε, με περισσότερες λεπτομέρειες και νέα στοιχεία της ε, εξελίξεις τα δύο αυτά μέτωπα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Σε κοινό μέτωπο, Αθήνα και Λευκοσία έθεσαν την τουρκική προκλητικότητα στη Σύνοδο Κορυφή των Βρυξελών. Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Αναστασιάδη, σε πλήρη συνεννόηση συντονισμού και προετοιμασία, ζήτησαν από του ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει σαφή καταδίκη των τουρκικών παράνομων ενεργειών στην Κυπριακή ΑΟ και στο Αιγαίο, αλλά και τη λήψη άμεσων μέτρων εάν αυτέ συνεχιστούν. Το ξεκάθαρο μήνυμα που πρέπει να δοθεί προ την Τουρκία να σταματήσει αμέσως την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, τις παράνομες δραστηριότητες εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, διότι παραβιάζοντας την Κυπριακή κυριαρχία, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή κυριαρχία. Και βεβαίως θα εξετάσουμε και κάθε πιθανότητα, ώστε στο βαθμό που δεν υπάρξει άμεσος τερματισμός αυτών των παραβιάσεων, να υπάρξουν τα The measures, the I'll be supporting a strong language being included uh, in our conclusions today, recognising that um, Cyprus's sovereignty uh, and its um, rights are really being uh, undermined by the actions of the Turkish government, which uh, we're very much opposed to. De au fond de de protection de την πλήρη απομόνωση της Άγκυρας σε περίπτωση συνέχισης των παράνομων ενεργειών της τον είσαι ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος μάλιστα είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπόλτον. Και τώρα στέλνετε ένα συγκεκριμένο πια μήνυμα, όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα, ότι αν συνεχίσει την τακτική αυτή θα έχει συνέπειες, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επίπεδο των αρχηγών. Το ότι είναι θετική αυτή η απόφαση, νίκη τη διπλωματία, τη κυπριακή και τη ελληνική, mm -hmm. χωρί βέβαια να υπάρχει περιθώριο για πανηγυρισμού ή για θριαμβολογίε, αντανακλάται από το γεγονό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών τη Τουρκία εξέδωσε. Αμέσω μετά την ανακοίνωση τη απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, mm -hmm. μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι με τέτοιου είδου αποφάσει γίνεται όμοιρο η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Δεν μπορεί κανεί, όπω λέτε σωστά, mm -hmm. να προβλέψει αν θα συνεχίσει, αν δεν συνεχίσει. Μπορώ όμω με βεβαιότητα να σα πω ότι αν συνεχίσει. Θα χάσει, δεν θα κερδίσει. Οι πιέσει στη Τουρκία συνεχίζονται και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού με το State Department να καλεί και πάλι την Άγκυρα να αλλάξει τακτική. Όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι προ το συμφέρον κανενό να εμπλακεί σε προκλητική ή ρητορική δράση. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου του νησιού, όπω και όλοι οι πόροι του, θα πρέπει να κατανέμονται ισομερό και μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο μια συνολική διευθέτηση. Κυρώσει στην Άγκυρα εφόσον επιμένει στην κλιμάκωση τη προκλητικότητα. <σταλίτες> Λίτες, ζήτησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και αργότερα στην ισχυρού συμβολισμού συνάντηση που είχε με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. by encroaching upon the sovereign rights of the Republic of Cyprus within its uh, exclusive economic zone. Um, these uh, challenges uh, need to be addressed at the European level and uh, should they uh, continue, the European Union needs to impose sanctions towards Turkey. It is uh, time uh, for uh, deeds and not just for uh, words. Um, as uh, we head towards uh, a national uh, election in Greece, uh, uh, the Greek people are ready for a substantial uh, political change. Uh, Greece is ready for a government uh, that will uh, deliver uh, on more investments, on better jobs, uh, on uh, lower taxes, on uh, substantial growth. Uh, Nea Demokratia is ready uh, to rise upon the challenge and also to fully uh, establish uh, the credibility uh, of Greece uh, in the international capital markets. Σαφή καταδίκη τη επιθετικότητα τη Άγκυρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε και η φόβη γεννηματά, που έθεσε το ζήτημα στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, όπου παρέστηκε ο Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στο μείζον θέμα τη τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε και ο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα ζητήσω τη συμβολή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικάσει απερίφραστα την επιθετικότητα τη Τουρκία αλλά και με συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις να σταματήσει αυτή η επιθετικότητα εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Στα όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης έχει έρθει η ώρα να αποτυπωθεί η πορεία ηθετική πορεία των ευρωπαίων σοσιαλιστών. Γι' αυτό ο Φραν Τίμερμαν είναι η ιδανική προσωπικότητα για την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ατζέντα, τη στρατηγική ατζέντα για την επόμενη πενταετία, δεν μπορεί να λείπει η κοινωνική Ευρώπη όταν οι Ευρωπαίοι πολίτε ψηφίζουν του Ευρωπαίου Σοσιαλιστέ τόσο ψηλά. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γιατί στην Ελλάδα είμαστε στην τρίτη θέση και κλείνουμε το δρόμο στου φασίστε τη Χρυσή Αυγή. Η Τουρκία βήμα το βήμα επιδιώκει να κατοχυρώσει όλε αυτέ τι θέσει τη στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, ειδικότερα στην Κυπριακή ΑΟΣ, την πρόθεση, αυτό που επιδιώκει, ε, της ε, νομιμοποίησης και της ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο, mm -hmm. δηλαδή την πρόθεση της διχοτομικής λύσης, όπως το λέμε ε, αλλιώς στη λογική των δύο κρατών, και παράλληλα συνεχίζει τις διεκδικήσεις της, που αφορούν και κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα της προκλητικής τάσης της Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο αποτέλεσε αυτόνομο θέμα στην ατζέντα της Συνόδου, όπου έγινε συζήτηση στη βάση των αποφάσεων αλλά και του πνεύματος του Γενικού Συμβουλίου Υποθέσεων. Την ίδια ώρα ζητούμενο στη Σύνοδο Κορυφή είναι και η συνένεση για τα πρόσωπα κλειδιά στι σημαντικέ θέσει των Βρυξελών, με τον Ντόναλτ Τούσκ μάλιστα να κάνει κατηδίαν διαβουλεύσει με του Ευρωπαίου ηγέτε, προκειμένου να εκμεύσει προθέσει και τάσει για τον διάδοχο του Ζαν Κλοντ Λοιπόν, πάμε να δούμε μια και εκπομπή μα είναι πάντα ζωντανή. Πάμε να δούμε και μια δημοσκόπηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Είναι η δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ. Δείχνει ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συσπυρώνονται ανωδικά. Η διαφορά είναι στι 8,5 με 8 μονάδε. Πρόθεση ψήφου διαφορά είναι 7,5 μονάδε. για τη Νέα Δημοκρατία φυσικά το προβάδισμα με 34% έναντι 26,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα κάποια στοιχεία από αυτή τη δημοσκόπηση, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στον ΣΚΑΙ. Να πούμε λοιπόν ότι στην έρευνα η πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων δίνει στη Νέα Δημοκρατία ποστό το 35% είναι αυτό το οποίο αναμένει α, αυτή τη στιγμή. Αναμένουν όλες οι μετρήσει ανωδικά τα νούμερα σε σχέση με τις ευρωεκλογέ. 27% για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο επίση κινείται ανωδικά. Υπάρχει μια. Συσπήρωση σε διπολικό πια επίπεδο. Το κοινάλ έχει ελαφρά πτώση το 7%. Το ΚΚΕ στο 5,5%. Η χρυσή αυγή στο 4,5%. Και από εκεί και πέρα στο όριο του 3% είναι η μέρα 25 του Γέννη Βαρουφάκη, η οποία εμφανίζει στο 3,5% και ακριβώς το 3 επάνω είναι η ελληνική λύση. Τα υπόλοιπα κόμματα φαίνονται με τα παρόντα γκάλοπ να μην μπαίνουν, ή εν με την Ένωση Κεντρών και την Πλεύση Ελευθερίας να είναι πιο κοντά στην είσοδο, με ποσοστά της τάξης του 1,5%. Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, η κατανομή εδρών είναι 156 για τη Νέα Δημοκρατία, 82 για τον ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγή 21, το ΚΚΕ 17, η Χρυσή Αυγή 14 και 10 το ΜέΡΑ 25, το οποίο... Με ε, αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι θα είναι ε, μέσα στην Βουλή. Εάν έχουμε πτακοματική Βουλή, τότε η δημοκρατία πέφτει σε 152 και ε, ο ΣΥΡΙΖΑ στους 79. Άρα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το πώς θα διαμορφωθεί τελικώς ε, η ενδεχόμενη και μάλλον αναμενόμενη αυτοδυναμία, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση της διαφοράς των εδρών ε, και πόσες έδρες θα έχει ε, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον τελικώς έχει την αυτοδυναμία, αν θα έχει ε, 152, 154, 156 ή και παραπάνω ή έστω και οριακό, οριακή πλευσυφία. αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε να δούμε και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει για τα ελληνικά ομόλογα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο το σύστημα της οικονομίας. Είδαμε ότι η Πειραιός δανείστηκε με επιτόκιο 9,75%, ένα επιτόκιο το οποίο βεβαίως είναι υψηλό, βεβαίω δεν ήταν το 8,75% το οποίο αναμενόταν. Απ' την άλλη πλευρά όμω, πυρό επανήλθε στι αγορέ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το ελληνικό δημόσιο δείχνει πια ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με τη δυνατότητά του να δανειστεί. Αυτό οφείλεται και στο ότι έχει υπάρξει μια πάρα πολύ σκληρή δημοσιονομική προεργασία κατά τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια ισχυρή προσδοκία ότι εάν η κυβέρνηση η επόμενη ανήκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα λειτουργήσει την οικονομία πολύ θετικά και με αναπτυξιακή τροχιά. Να δούμε λοιπόν τι λέει εντάχει το δημοσίευμα του Reuters. Οι Έλληνες κερδίζουν το πάνω χέρι έναντι της Ρώμης και αφορά τη σύγκριση των ελληνικών ομολόγων με τα Ιταλικά. Είναι, βλέπουμε <coughs> πώς η οικονομία είναι ένας, θα λέει κανείς, ένα εργαλείο το οποίο πολύ γρήγορα μπορεί να σου φέρει τα πάνω κάτω. Πώς ξαφνικά τα ελληνικά ομόλογα μιας χώρας η οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι λογιζόταν ως χρεοκοπημένη μέχρι πριν από μερικούς μήνες ή έστω περισσότερο από ένα χρόνο, αρχίζει να είναι προτεμητέα όσον αφορά τα ομόλογά τη σε σχέση με μια μεγάλη Ιταλία, η οποία από την άλλη πλευρά όμως έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει την πολιτική της κατεύθυνση. Είναι λοιπόν αυτό το δημοσίευμα του, το του Reuters. Οι Έλληνες κερδίζουν το πάνω χέρι έναντι της Ρώμης. Απένταρη πριν από λιγότερο από μία δεκαετία, η Ελλάδα είναι το 2019 η κορυφαία σε επιδόσει τη αγορά ομολόγων τη Ευρωζώνη. Απολαμβάνοντα εισρωέ από επενδυτέ απογοητευμένου, αψηρίκνωση από των αποδόσεων αλλού και από τον αυξημένο πολιτικό κίνδυνο στην Ιταλία, που είναι η άλλη χώρα τη Ευρωζώνη με υψηλέ αποδόσει στο δημόσιο χρέο τη εννέα χρόνια αφότου η Ελλάδα χρεοκόπησε και οδήγησε του πιστωτέ σε μια καθυστερημένη αναδιάρθρωση του χρέου τη, οι επόδυνε μεταρρυθμίσει αρχίζουν να αποδίδουν καρπού, με το χρέο να φαίνεται ότι θα βελτιώνεται από φέτο. Αυτό το μήνα το κόστο δανεισμού τη Ελλάδα για μια πενταετία μειώθηκε κάτω από αυτό τη Ιταλία για πρώτη φορά από το 2018, κάτι αξιοσημείωτο δεδομένου ότι το Ιταλικό αξιόχρεο έχει επενδυτική διαβάθμιση αξιολογούμενο τέσσερι βαθμίδε ψηλότερα πάνω από αυτό τη Ελλάδα στο BAA3BBBBBB, μετά με το αξιόχρεό της στο B1B+, BB-, η Ελλάδα κατατάσσεται ως κερδοσκοπική διαβά... διαβάθμιση, δηλαδή είναι ένα ε, bond το οποίο με τον όρο που το λέμε σε επίπεδο επιχειρήσεων είναι κάτι σαν junk bond ακόμα, η Ελλάδα δεν έχει αποκαταστήσει την επενδυτική βαθμίδα που σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνεται σε διάφορους παγκόσμιους δείκτες του οποίους ακολουθούν οι επενδυτές. Αν αυτό λοιπόν γίνει, το οποίο θα γίνει μέ στο 2020, θα μπορεί η χώρα να δανειστεί ακόμα πιο ευχερέστερα και αυτό φυσικά θα βοηθήσει όλο το κύκλωμα της χρηματοοικονομικής διελκυστίνδας, δηλαδή οι τράπεζες θα μπορούν να βγάλουν ομολογίες και να δανειστούν σε χαμηλότερα επίπεδα, να έχουν ρευστότητα. Θα είναι κάτι θετικό, πολύ θετικό για το σύνολο της οικονομίας και κυρίως θα αρχίσει η ελληνική κυβέρνηση να ορίζει τις τείχες της. Αν και το γεγονός αυτό έχει αφήσει την Ελλάδα στην καταφυγή των hedge funds και των επενδυτών των αναδειωμένων αγορών, φαίνεται τώρα να έχει αρχίσει το ταξίδι επανόδου στο κύριο ρεύμα. Προτιμούμε το ελληνικό χρέος από το ιταλικό, δήλωσε ο κύριος Γουόλ, διαχειριστής κεφαλαίων στην εταιρεία Marian Global. Investors που επένδυσε σε ελληνικά ομόλογα το Μάιο του 2017 μετά την εκλογή του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με μια ατζέντα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Υπάρχουν όμω και άλλοι παράγοντε, σημειώνει το Reuters, το μεγάλο παγκόσμιο ράλι των ομολόγων που βασίζεται σε προσδοκίε για μια νέα νομισματική στήριξη οθεί προ τα κάτω τι αποδόσει, δηλαδή το κόστο δανεισμού σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνωμένη τη Νότια Ευρώπη, όπου το κόστο. εδώ, του δεκαετούς ομολόγου για την Ισπανία είναι μόλις ε, κάτω από 0,40%. Παρόλα αυτά τα προβλήματα, οι αποδόσεις της Ιταλίας μπορεί να υποχωρήσουν ακόμα και κάτω από το 2%. Όλοι αναζητούν απελπισμένα ένα αφήγημα καλών αποδόσεων. Γι' αυτό και η Ελλάδα, εάν θεωρηθεί ασφαλής στο επίπεδο που είναι η αποδόση των ομολόγων της στο 2,5%, θεωρείται ελκυστική έναντι των άλλων. Ε, ε, αν υπάρχει μια ευκαιρία να πάρει κάποια βραχυπρόθεσμη θετική απόδοση, οι επενδυτέ θα την πάρουν. Δηλώνει λοιπόν ο κύριο Γουόλ, ο οποίο μιλάει στο Reuters και είναι από ένα μεγάλο ομολογιακό όμιλο, επενδυτικό όμιλο. Το, το επασφάλιστο κινδύνου που ζητούν οι επενδυτέ για τα ελληνικά ομόλογα σχέση με τα γερμανικά που είναι ασφαλή καταφύγια έχει μειωθεί μεταξύ φέτο κατά 156 μονάδε βάση, 1,56%, ενώ το spread των Ιταλικών ομολόγων έχει μειωθεί μόνο 36 μονάδες βάσης. Α, αν και σε κάποιο βαθμό αυτό οφείλεται στην επιδίωξη αποδόσει, πολλοί σημειώνουν ότι το εύρο τη κίνηση αφορά στην πραγματικότητα την άνοδο τη Ελλάδα και την πτώση τη Ιταλία, η οποία κινδυνεύει να χάσει το στάτου τη επενδυτική διαβάθμιση, κάτι που εμεί προσπαθούμε να το ξανακερδίσουμε, εφόσον επιδεινωθούν οι πολιτικέ και το χρέο τη, σημειώνει το συγκεκριμένο Δημοσίευμα. Ο άλλο παράγοντα είναι το ευρώ. Η Ελλάδα ξεπέρασε τον δρόμο τη εξόδου α, το 2012 όταν έφτασε κοντά στο να φύγει από την Ευρωζώνη. Κλείνουμε εδώ το πρώτο μέρο. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσω μετά και πάλι μαζί να δούμε περισσότερε λεπτομέρειε και φυσικά ό,τι υπάρχει, υπάρχει από την Σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά την τουρκική ε, κλιμάκωση, την τουρκική προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ και φυσικά όλα τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στον οικονομικό χώρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά πώς εξελίχθηκε σήμερα το χρηματιστήριο για τις βασικές μετοχές του FUT25. Να δούμε ποιες μετοχές είχαν μια απορία η οποία είχε σταθεροποιητική τάση, ποιες μετοχές ξεχώρισαν και φυσικά να δούμε και πώς η σήμερα έγραψε αυτό το μείον 17% το οποίο πάντοτε είναι μέσα στο παιχνίδι όσο υπάρχει αυτή η θα έλεγε κανείς γκρίρα περιοχή που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ποιο θα είναι το σχέδιο με το οποίο η ΔΕΗ, ποιο θα είναι ο βασικός άξονας με τον οποίο η ΔΕΗ θα αναδιαρθρωθεί και θα μπει σε μια ασφαλή πορεία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την εικόνα. Βλέπουμε ότι η Βιοχάλικο παραμένει πολύ κοντά στα 4 ευρώ, 3,99. Η Βιοχάλικο, η οποία είναι από τι μετοχέ που έχουν ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα, το έχουμε πει αυτό. Να πούμε ότι με όγκος να συναλλαγών 189.454 τεμάχια η κεφαλαιοποίησή τη στο 1 δι υψηλό πάνω από 4, 4-0-2, χαμηλό 3-9-9-25. Χάλκο δίνει λοιπόν ότι είναι σε μια πορεία στην οποία το ένα δις θα το εδρεώσει και από εκεί και πέρα θα α, προχωρήσει σε μια ακόμα καλύτερη, υψηλότερη κεφαλαιοποίηση. Μην ξεχνάμε ότι ήδη οι δύο θυγατρικές της μαζί κάνουν άλλο ένα δις. Η, 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 ελ, η Ελβάλ Χαλκόρ είναι κοντά στα 700. Η Ελβάλ Χαλκόρ η οποία προχωράει σε έναν διπλασιασμό επένδυσης αυτή τη στιγμή σε, στον τομέα της κυρίως του αλουμινίου με στόχο να μπει στα ε, αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά σε εξαγωγές και να πούμε ότι η Ελβάλ Χαλκόρ έκλεισε στο 1,75 υποχώρησε στο μείον 1 όγκος των αλλαγών 59.151 59 τεμάχια κεφαλαιοποίηση 658 εκατομμύρια ευρώ Υψηλό ημέρα 1,84,8, χαμηλό 1,752. Βλέπουμε ότι ο Βάλ κινείται αυτή τη στιγμή, κάνει τι κινήσει τη εντό ημέρα για να πάει σε υψηλότερα επίπεδα. Μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει όταν μπήκε πάνω από 2 το 2017 και μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή σε υψηλότερα επίπεδα θα γίνει και το placement το οποίο θα μειώσει τη συμμετοχή της Βιοχάλκο και το οποίο αναμένεται και επιβάλλεται να γίνει ώστε να αποκτήσει διασπορά και πολύ πιθανώς να δούμε και την Ελβάλ Χαλκόρ στο Φούτσι 25. Σένερτζι η άλλη ε, θυγατρική του ομίλου 1,45 μικρός όγκος να λάγουν σήμερα 92.300 τεμάχια κεφαλαιοποιεί σταθερά στα 277 εκατομμύρια ευρώ υψηλό ημέρας 1,474 χαμηλό 1,44. Γεκτέρνα στο 508, γεκτέρνα όπου υπάρχει μια στάση αναμονής, χαμηλά όγκη συναλλαγών 50.577 τεμάχια, κεφαλαιοποίηση 525, ψηλό ημέρας 518, χαμηλό 504 και να πούμε για την γεκτέρνα ότι εδώ υπάρχουν πάντοτε οι κουβέντε μεταξύ του Γιώργου Περιστέρη, ο οποίο είναι και ο ιδρυτή και δημιουργό τη, με του Ολλανδού μεγαλοεπενητέ για το πώ θα κατανεμηθεί τελικά η νέα μετοχική φάση του ομίλου, με δεδομένου ότι αποχωρεί το York Fund, το οποίο είχε μεγάλη θέση. Επίση, η Εκτέρνα θα έχει και ένα ζήτημα που θα έχει να κάνει με το γεγονό ότι η Πτωλεμαϊδά 5, ένα μεγάλο έργο το οποίο, το οποίο έχει μέχρι τώρα κατασκευάσει, που αφορά την επένδυση αυτή της ΔΕΗ είναι μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα και για την οποία ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η τύχη της. Ελάκτορ, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε μειοδοσία σημαντική, σημαντικού ύψος στην σε έργο Σιδηροδρομικό στην Ρουμανία έψους 650 εκατομμύριων ευρώ δείχνει ότι έχει την περιοχή του 1,80. Ο Ελάκτορας, ο οποίος είναι το ένα 85 20, 570.073 570, μετοχέ τα τεμάχια, κεφαλαιοποίηση 327 εκατομμύρια ευρώ, υψηλό ημέρα ημέρας 1, 88, 60, χαμηλό ημέρας 1,85. Ε, έχουμε αναφερθεί για τη ΔΕΗ. Πάμε να δούμε λίγο τον όγκο συναλλαγών που έχει κάνει η ΔΕΗ. Να πούμε λοιπόν ότι η ΔΕΗ σήμερα έχει κάνει έναν υψηλό όγκο συναλλαγών. Εδώ γίνεται πραγματικά, θα λέει κανείς, ένα χρηματιστριακό ροντέο. Καθώ μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, φαντς τα οποία είναι short και φαντς τα οποία δεν φαίνονται μέσω τη ή μια καλή ευκαιρία σήμερα να ρίξουν τη μετοχή και να ενδεχομένω κλείσουν θέσει εάν υπολογίσουν ότι η Νέα Δημοκρατία ερχόμενη θα έχει αποτελεσματικά και γρήγορα μέτρα. Επίση, επίσης πανικός για όσους είχαν αγοράσει καθώς βλέπουν ότι τα προβλήματα παραμένουν και δεν ξέρουν τι θα γίνει εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης όλα αυτά λοιπόν έδωσαν αυτό το μείον 17,32% έσπασε η περιοχή του 94% έσπασε και το 1,75% 1,80% θα δούμε βέβαια αύριο κατά πόσο έχει σπάσει εάν θα υπάρξει rebound ή θα δοκιμαστεί το 1,62 που είναι η επόμενη στήριξη. Να πούμε λοιπόν, ΔΕΗ 3.252.436.000 τεμάχια ή συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση κάτω από τα 500 εκατομμύρια ευρώ στα 484, υψηλό ημέρας 1,978, χαμηλό 1,728, έκλεισε στο χαμηλό ημέρας. Πάμε να δούμε την επόμενη στήλη. Εδώ έχουμε την επόμενη στήλη. Βλέπουμε, να πούμε επίση ότι και ο Αδμίε σήμερα την πλήρωσε. Εκ παραλίλου, χωρί να υπάρχει λόγο, ο Αδμίε έχασε 4,39%, ήρθε στο 1,96%. Ψηλό όγκο συναλλαγών, 494.878 τεμάχια. Υψηλό ημέρα 2,07%. Παρακαλώ, χαμηλό 1,96%. Και βλέπουμε ότι ο Αδμιέ ακόμα δεν έχει περάσει την περιοχή 2.01-2.02. Για να τον δούμε μετά εάν θα κινηθεί προς τα υψηλά του 2018 του, 2018 του Ιανουαρίου που ήταν ε, η περιοχή ε, των ε, 22-25 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα ελληνικά πετρέλαια που έχουμε εδώ πέρα. Τα ελληνικά πετρέλαια σιγά σιγά κερδίζουν έδαφος 59.743 τεμάχια, κεφαλαιοποίηση 2,6 δις ευρώ παρακαλώ, ανεβαίνει και το πετρέλαιο σήμερα. Υψηλό ημέρα 8,78, χαμηλό 8,63, με μικρούς όγκους ανεβαίνουν τα ΕΛΠΕ, έχουν πολλούς λόγους να εκτιμούν οι επενδυτές ότι τα ΕΛΠΕ ενδεχομένως θα δούμε αν θα γίνει η ιδιωτικοποίησή τους και πώς θα γίνει, αν θα βελτιωθούν τα αποτελέσματά τους. Μην ξεχνάμε ότι συμμετέχουν με καλούς όρους στις έρευνες για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες με πρώτο και μεγάλο πεδίο την Κρήτη και από εκεί και πέρα διόρθωση στην Εθνική Μείον 5 η ΔΑΠ συνεχίζει, 687 η ΔΑΠ που θεωρεί αγορά ότι θα είναι από τις μετοχές σηματορούς για την ε, ε, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Eurobank επίσης οριακά ε, αρνητική, μείον 0,31, 4,80 η και βλέπουμε και τι υπόλοιπε μετοχέ με τη Motor Oil να εδραιώνεται πάνω από τα 23. Μετά το συν 3, το χθεσινό συν 3, η Motorola. Motor λοιπόν αμετάβλητη σήμερα 2,5 δις κεφαλαιοποίηση και 156.187 τεμάχια ο όγκος συναλλαγών. Πάμε να δούμε και την τελευταία στήλη. Εδώ έχουμε τελευταία στήλη και έχουμε πάνω που δεν φαίνεται. Εκεί που βρίσκεται ακριβώ το σήμα του Blue Sky είναι το Jumbo 1655. Το Jumbo το οποίο έχει έρθει ψηλά, στο 1,97. Πάει στα ιστορικά υψηλά του. με τη λέω 9,96. Με τη βλέπουμε ότι πάντα φλερτάρει με το 10. Και ε, μην ξεχνάμε ότι αν σπάσει το 10-25 από εκεί και πέρα θα έχουμε μια κίνηση η οποία θα του δώσει το στόχο του νέου του υψηλού του 2018 το 1075 και από εκεί πέρα του στόχου των αναλυτών 1180 μέχρι 14. Αυτά βεβαίω είναι μπροστά σε ένα χρηματιστήριο το οποίο θα ακολουθήσει μια ανωδική τάση με τις προϋποθέσεις που φαίνεται να διαγράφονται. Φαίνεται όμως ότι μετά την παρουσία της Edison στη Νέα Υόρκη η μετοχή γύρισε γιατί υπάρχουν και νέοι επενδυτέ οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν σε κάποια επίπεδα πιο συμφέροντα και δεν είναι διατεθειμένοι να αγοράζουν συνέχεια σε ανωδικό επίπεδο. Αυτό είναι που γίνεται ήδη. Κεφαλαιοποίηση 1,4 δι. Να πούμε τι αλλαγέ 372.665 τεμάχια. Υψηλό 10-12, πάνω από 10 χαμηλό, 9-96 το κλείσιμο καλή, πάρα πολύ καλή συμπεριφορά σήμερα και βλέπουμε και τι υπόλοιπε μετοχέ των ΟΛ που ο οποίο στείλει μια στάση αναμονή ήρθε στην περιοχή των 22 ευρώ 2185. Θυμόμαστε τον ΟΛ που ο οποίο ήταν κατά τη διάρκεια τη 2018 στην περιοχή 16,5-17,5 έχει έρθει τώρα υψηλότερα όμως έχει πολλά περιθώρια με την παρουσία των Κινέζων μέσα στην εταιρεία αυτή το οργανισμό Λιμένος Πειραιός με πάρα πολύ ισχυρές προοπτικές πάρα πολύ καλή κεφαλαιοποίηση και πάρα πολύ καλό business θα έλεγε κανείς για έναν επενδυτή μακροπρόθεσμο, ο οποίο σίγουρα εδώ έχει πολλά περιθωρία ακόμα. 9,77 ο ΠΑΠΣ το μείον 0,26, 12,5 ακριβώ ο τέστο μείον 0,79, μείον 3,26 κάτω από τα 3 ευρώ υπηρεώσει το 2,97 και ανωδικά συν 0,59. Η τέρνα, ενεργειακή, η τέρνα Ενεργειακή, η οποία με κεφαλαιοποίηση 781 εκατομμύρια ευρώ, ψηλό ημέρα 696, χαμηλό 678, όγκο συναλλαγών 95.227 τεμάχια. Να πούμε επίση ότι ο Ιελτέχ Άνεμο έκλεισε τα 2,32 με όγκο συναλλαγών 38.228 τεμάχια, κεφαλαιοποίηση 191 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι διεθνεί αγορέ. Λοιπόν, ε, εδώ είμαστε λοιπόν με τις ε, αγορές της Διεθνής. Βλέπουμε ε, τον S&P, πια ο οποίος ξέφυγε, έσπασε ανωδικά, ε, έσπασε και εκείνη την περιοχή του 2,925. Για όσοι περιμέναν το κράχ, το οποίο δεν γίνεται στην Αμερικανική αγορά, είναι σαφές εδώ ότι έχουμε... Μια αγορά με μεγάλο δυναμισμό, την Αμερικανική αγορά, την Wall Street, η οποία δείχνει ότι έχει ακόμα δρόμο. Και έτσι όπως δείχνει ο S&P, μάλλον θα δούμε και το 3.000 εντός των προσεχών, εντός του προσεχούς διαστήματος. Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί α, η... Ε, συμφωνία, η πολυθρύλητη συμφωνία και μάλιστα τα μέσα ενημέρωση της Κίνας είναι σήμερα αρνητικά όσον αφορά το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία με τους, μεταξύ των, της κινέζικης πλευράς και της αμερικανικής πλευράς. Ακολουθεί η Ευρώπη, βλέπουμε τον τάξη αρκετά δυναμωμένο, δυναμωμένο 12.356 μονάδες, συν 0.39, Παρίσι και Λονδίνο σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει Brexit για το Λονδίνο όταν το Λονδίνο είναι σε 7.433 μονάδες. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα, θα λέει κανείς, οξύμορο σχήμα, το οποίο είναι και αυτό α, παράγωγο της εποχής που ζούμε, της εποχής που αλλάζουν οι αγορές. Ενώ ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια, ανεβαίνει και ο χρυσός, ο χρυσός ο οποίος είναι στα 1.388 δολάρια αναουγκιά και ασφαλώς. Σε σχέση με τις τιμές από τις οποίες προέρχεται α, εδώ και ένα χρόνο για αυτούς οι οποίοι έχουν χρυσό και τον έχουν αποτιμημένο σε ένα ισχυρό δολάριο είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση η οποία α, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχει υψηλότερους στόχους από τα τρέχοντα επίπεδα από μεγάλους οίκους όπως είναι η Goldman Sachs και η Morgan Stanley. Ανεβαίνει σήμερα το πετρέλαιο είναι 4,34% μετά τις... Ε, εξελίξεις που υπάρχουν στην ευρύτερη Ανατολή. Προφανώς γι' αυτό βλέπουμε και την ανωδική τάση στα ελληνικά πετρέλαια και στην Motor Oil. Και πάμε να δούμε τώρα τις ισοτιμίες... Εδώ έχουμε τις οτιμίες, εδώ έχουμε λοιπόν ένα ευρώ το οποίο σιγά σιγά προσπαθεί να ξεφύγει από την περιοχή του 1.12 προς ανωδικά και αυτό βεβαίως ενδέχεται να αρχίσει να σηματοδοτεί ότι έχουμε την κορύφωση της ισχύω του δολαρίου. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε όλους τους οίκους να μας λένε ότι μέχρι το τέλος του έτους το ευρώ θα έχει ανακάμψει προς το 1.15-1.16 και θα πάει τελικά στην αρχή του, 20, του 2020 να βρει το 1.20 σε σχέση με το δολάριο. Φαίνεται ότι δεν πάει πιο κάτω το ευρώ. Εδώ αρχίζει κάπου το δολάριο να έχει κορυφώσει την κυριαρχία του και βλέπουμε ότι ε, από την άλλη πλευρά το ευρώ έχει σταθεροποιηθεί και έναντι της στερλίνας σε επίπεδα τα οποία είναι τα επίπεδα τα υψηλά του αυτή η περιοχή του 0,88 με το 0,89 το πολύ 0,90 και από εκεί και πέρα <coughs> η στερλίνα εμφανίζει μια δυναμία προς το παρόν τουλάχιστον έναντι του δολαρίου. Λοιπόν, πάμε να, καταρχάς να ευχαριστήσουμε την σκηνοθέτη μας για την παρουσίαση όλων αυτών των αναλυτικών στοιχείων. Να πούμε ότι υπάρχει δήλωση από τον πρόεδρο Τραμπ που έχει σημασία για την αμερικάνικη αγορά. Λέει λοιπόν ότι ο Πάουελ θα κάνει στο τέλος το σωστό, έπρεπε να έχουν μειωθεί τα επιτόκια. Θα τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά σε λίγο και να πούμε ότι υπάρχει και δήλωση του Νετανιάχου το Banking News αυτό η διεθνής κοινότητα να υποστηρίξει τη είπα ενάντια στην επιθετικότητα του Ιράν. Πάμε να δούμε λίγο δηλώσεις Τραμπ οι οποίες έχουν να κάνουν με τα επιτόκια και έχουν σημασία τους διότι αν η Αμερική συνεχίσει αυτή την ισχυρή ανωδική κίνηση τότε είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για το δικό μας χρηματιστήριο ενώψη μάλιστα της περίοδου. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε τον Ντόναλτ Τραμπ να λέει ότι ο Τζέρον Πάουελ θα κάνει το σωστό, θα μειώσει τα επιτόκια. Yeah. Νέε πιέσει λοιπόν στον πρόεδρο τη Fed για μείωση των επιτοκίων. Ε, άσκησε σήμερα ο Αμερικανό πρόεδρο, μία μέρα αφού το κεντρικό τραπεζίτη τον είπα, άφησε να εννοηθεί ότι μία μείωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα κάτω το 2019. Αυτό λοιπόν είναι και ένα λόγο που δείχνει τη δυναμική για τον S&P. Υποθέτω ότι άφησαν να εννοηθεί ότι θα τα μειώσουν. Θα έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, αλλά δεν μπορεί να τα κερδίσει όλα, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφου κατά την συνάντησή του με τον Καναδό πρόεδρο Justin Trudeau στο Λευκό Ήρκο. Δεν μπορεί να τα κερδίσει όλα, θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα ο Πάουελ, δήλωσε ο Τραμπ. Ένα Τραμπ, ο οποίο, εάν βεβαίω ε, υπάρχει ένα ε, πρόεδρος... πρόεδρο, ένα πολιτικό επικεφαλή, ο οποίο πραγματικά βοηθάει τις αγορές ε, και ε, θα έλεγε κανείς προσπαθεί να υπάρχει μια δυναμική θετική κατάσταση στα χρηματιστήρια στις κεφαλαίες πράγμα το οποίο δεν πρέπει ποτέ να το υποτιμούμε διότι μια καλή κεφαλαία αγορά είναι το καλύτερο εργαλείο για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, να υπάρξει επενδυτική εμπιστοσύνη, να υπάρχουν κεφάλαια τα οποία εύκολα μπορούν να αντιληφθούν, να υπάρχουν κεφάλαια τα οποία μπορούν να επενδυθούν. Βέβαια αυτά χρειάζονται την τεχνογνωσία αποφυγής της φούσκας και φυσικά αυτό το οποίο ε, λέγεται regulation, δηλαδή εποπτεία και το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει παρά μόνο σε ορισμένες αγορές, σε ορισμένες αγορές πολύ προηγμένες, οι οποίες βεβαίως με αίμα και μεγάλο κόστος έφτασαν να έχουν σωστή εποπτεία αν υπάρξει σωστή εποπτεία στι ρυθμιστικέ αρχέ, είτε αυτή είναι η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά, είτε είναι αυτή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, είτε εκείνη των παιχνίων, είτε των τηλεπικοινωνιών, είτε αυτή αφορά γενικότερα τι ευρωπαϊκέ αρχέ, τότε μια οικονομία μπορεί να λειτουργήσει σωστά, αρκεί βέβαια αυτέ οι αρχέ να είναι μακριά από τι πολιτικέ επιρροέ και μακριά από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι το Α και το Ω για να μπορέσει μια σύγχρονη οικονομία να λειτουργήσει με τους όρους και τους προδιαγραφές που θα φέρουν ε, την ανάπτυξη και θα οδηγήσουν έναν πραγματικό δυναμισμό ο οποίος θα προέρχεται από την υγεία αλλά και την σωστή εποπτεία μακριά από φαύλες επιχειρηματικές ε, πρακτικές του παρελθόντος που δυστυχώς κατά κόρον έζησε η ελληνική οικονομία. Όλα αυτά είναι βασικά για την ατζέντα της επόμενης κυβέρνησης. Ας ελπίσουμε ότι τα μαθήματα έχουν ε, ληφθεί από αυτούς που πρέπει και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ε, οικονομία σωστά χτισμένη με σωστές ε, εποπτείες και κυρίως με υγιή τρόπο να αναπτύσσεται και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα δημοσιονομικό μια δημοσιονομική κατάσταση για την οποία θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι διότι υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ ολοκλήρωσαμε την εκπομπή. Ανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στο Blue Sky Economy. Να είστε όλοι καλά.